Τι θα πει δολολατρία, κι άλλο σας το έχω πει. Οι ενέργειες του Θεού, αγαπητοί μου, είναι ανακλώνται ούτως υπήν μέσα στην κτήση. Σαν να είναι η κτήση ένας καθρέφτης. Και εκεί ανακλάται ο Θεός. Δηλαδή οι ιδιότητες του Θεού, οι ενέργειες του Θεού, η σοφία του Θεού, η δύναμη του Θεού, η αγάπη του Θεού, η πρόνοια του Θεού, η κυβέρνηση του Θεού. Ο άνθρωπος δεν έχει την δυνατότητα, ο πεπτωκός του άνθρωπος, να κάνει αναγωγή και να βγει από την φύση και να πει ότι είναι δυνατόν ποτέ τον βουνό, η θάλασσα, ο ήλιος να είναι ο Θεός μου. Κάποιος πίσω από αυτά πρέπει να είναι. Δεν έχει την δυνατότητα. Αυτό που βλέπει μπροστά του, γιατί είναι μύωψη. Γι' αυτό σας είπα και στραβωμάρα. Είναι μύωψη. Βλέπει μπροστά του. Μόνο μπροστά του. Δεν βλέπει πιο πέρα. Και νομίζει ότι η ίδια αυτή η φύση του δίνει αυτά τα αγαθά. Δεν του τα δίνει η φύση. Αλλά πίσω από τη φύση είναι ο δημιουργός της φύσεως. Ο δημιουργός της κτήσεως. Γι' αυτό λέγεται ειδωλολατρία. Λατρεία του ειδώλου του Θεού. Επειδή η κτήση είναι το είδωλο του Θεού.